Να σας καλωσορίσω όλους σήμερα εδώ και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ένας από τους βασικούς στόχους που θέσαμε από την πρώτη στιγμή ως Περιφερειακή Αρχή ήταν να δώσουμε μεγαλύτερη εξωστρέφεια στη Δυτική Ελλάδα. Και εξωστρέφεια όχι μόνο προς τα έξω, στο εξωτερικό, αλλά και στο εσωτερικό. Γιατί αν το σκεφτούμε καλά, και νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι, ένα από τα πιο σημαντικά ελλείμματα της περιφέρειάς μας ήταν πως πάρα πολλοί, ακόμα και μέσα στη χώρα, δεν ήξεραν ποια είναι η Δυτική Ελλάδα. Και δεν το λέω αυτό ανακαλύπτοντας την Πρίτιδα και λέγοντας πως ένας τόπος που είναι γνωστός μπορεί να έχει να κερδίσει περισσότερες και καλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξης. Αλλιώς δεν γίνεται, άμα δεν σε ξέρουν, δεν έχεις και καμιά ελπίδα, Υπουργέ μου. Η προσπάθεια λοιπόν να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια της Δυτικής Ελλάδας υπήρξε μεγάλη, πολυεπίπεδη και θα έλεγα στοχευμένη προς διάφορους τομείς που όλοι μαζί αυξάνουν την αναγνωρισιμότητά μας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούν και υπεραξίες. Υπεραξίες που έρχονται μέσα από συνέργειες, έρχονται μέσα από δράσεις οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη δύναμη σε αυτό που κάνουμε ως Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Θα σας θυμίσω μόνο ως παράδειγμα τη νέα μας τουριστική καμπάνια που έχει ως επίκεντρο την Ολυμπιακή Γη, το πιο αναγνωρίσιμο παγκόσμιο σημείο της περιφέρειάς μας, τη συνεργασία μας επίσης με την περιφέρεια Forborgen-Greifswald της Γερμανίας και την πολύ μεγάλη αύξηση των συμμετοχών σε διεθνείς εκθέσεις τουρισμού και αγροδιατροφής σε όλο τον κόσμο. Είναι επίσης και πολύ μεγάλη η προσπάθεια που καταβάλαμε και στο εσωτερικό μέσα από συνεργασίες με άλλες περιφέρειες. Και ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα είναι την προηγούμενη εβδομάδα, όπου φιλοξενήσαμε πολύ διάσημους bloggers του τουρισμού, μια δράση που έγινε σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά και μέσα φυσικά από την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Περιφερειών. Και έρχομαι εδώ για να καταλήξω στο εξής. Μία απόδειξη αυτής της προσπάθειας είναι και η δράση μας μέσα από την Διαμεσογειακή Επιτροπή. Και η πρωτοβουλία που ανέλαβε ο φίλος και αντιπεριφερειάρχης Φωκίων Ζαΐμης να μπει μπροστά η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για τη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής στην μακροπεριφέρεια της Μεσογείου. Ποια είναι η μακροπεριφέρεια της Μεσογείου? Είναι όλες οι περιοχές που βρέχονται από τη Μεσόγειο. Είτε ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρώπη, είτε όχι. Και τι κάνουμε εμείς μέσω αυτής της πρωτοβουλίας που για πολλούς ίσως, αλλά λανθασμένα κατά την άποψή μου, είναι θεωρητικό και πολύ αόριστο. Δεν είναι καθόλου. Προσπαθούμε να συνεργαστούμε και να συντονίσουμε όλους τους φορείς από την Ευρώπη και την Ελλάδα, ώστε να τεθούμε επικεφαλής. Και έχει τη σημειολογία του και αυτό, ως Δυτική Ελλάδα, ως πάτρα μια καλή ώρα που είμαστε και ως πύλη της Ευρώπης, όπως συνηθίζουμε να λέμε και είμαστε, για τη δημιουργία ενός μόνιμου οργάνου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων. Ξέρουμε εδώ και πολλά χρόνια ότι οι περιοχές που βρέχονται από τη Μεσόγειο αντιμετωπίζουμε κοινές προκλήσεις. Τι πάμε να κάνουμε, τι σημαίνει το σύγχρονο παγκόσμιο και ευρωπαϊκό lobbying, το να βρεις προβλήματα και προκλήσεις που σε ενώνουν με κάποιους οι οποίοι φαινομενικά δεν έχουν καμία σχέση με σένα. Ένα παράδειγμα είναι η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της. Ξέρουμε πως έχουμε κοινά συμφέροντα και κοινές προσδοκίες. Γιατί η Μεσόγειος είναι από τους πιο αρχαίους χρόνους, υπήρξε από τους πιο αρχαίους χρόνους μια θάλασσα μεταφοράς εμπορευμάτων, ιδεών και ανθρώπων. Και είμαστε βέβαιοι πως μέσα από τη δημιουργία αυτής της μακροπεριφέρειας, που είναι όργανο, είναι στρατηγική, είναι χώρος ανταλλαγής απόψεων, τα θετικά αποτελέσματα θα είναι πολλά και για τον τόπο μας, αλλά και για τη χώρα μας. Κυρίως όμως, είμαι βέβαιος ότι αν αποτελέσουμε κεντρικό μοχλό αυτής της προσπάθειας, η Δυτική Ελλάδα θα τεθεί για μία ακόμη φορά και για καλό και για εθνικό λόγο καλό στο επίκεντρο της προσοχής και της συνεργασίας για πολλές άλλες περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη. Προς αυτή την κατεύθυνση, η συνεργασία μας με το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας έχει πολύ μεγάλη κομβική, θα έλεγα, σημασία. Και η συμμετοχή του Υφυπουργού κ. Καθανιώτη σε αυτή την προσπάθεια έχει ιδιαίτερη αξία για μας, προκειμένου η δική μας προσπάθεια να μετατραπεί σε μια εθνική προσπάθεια. Για περισσότερο από 10 χρόνια, η Διαμεσογειακή Επιτροπή της CPMR υποστηρίζει τη δημιουργία μιας μακροπεριφερειακής στρατηγικής για τη Μεσόγειο. Είδατε, δεν είναι δικιά μας ανακάλυψη, δεν είναι δικό μας κτήμα. Είναι μια συλλογική απόφαση που ενώνει τις περιφέρειες της Ευρώπης.
Νομίζουμε λοιπόν πως ήρθε η ώρα αυτό να γίνει πράξη, θα είναι προς το συμφέρον της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της χώρας. Είναι μια πρωτοβουλία που ξεκινάει από εδώ και πρέπει να γίνει μέρος μιας εθνικής στρατηγικής. Είναι δηλαδή μια πρωτοβουλία αυτές που αποκαλούμε συχνά, αλλά είναι επί της ουσίας bottom-up στρατηγική. Σε αυτό το σημείο πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Αντιπεριφερειάρχη Φωκίωνα Ζαΐμη για όλη τη δουλειά που έχει κάνει, αλλά και τον Υφυπουργό κ. Καστανιώτη και το πολύ μεγάλο και έμπρακτο ενδιαφέρον που έχει δείξει. Να εκφράσω τέλος την αισιοδοξία μου για την έκβαση του εγχειρήματος, καθώς όλοι πια αντιλαμβάνονται την ανάγκη υπερεθνικών συνεργασιών, αλλά και τη δύναμη που μπορούν να δώσουν στα κράτη οι συνεργασίες των περιφερειών και των τοπικών κοινωνιών. Bottom-up οι αποφάσεις, bottom-up και η δύναμη. Στην πλευρά μου να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Ζαΐμη και τον Περιφερειάρχη της Δυτικής Ελλάδας τον Νεκτάριο Φαρμάκη για την σημερινή τους πρόσκληση. Γνωρίζετε όλοι σας ότι αυτή η εβδομάδα για εμάς τους υποψηφίους βουλευτές είναι μια εβδομάδα με πολύ βαρύ πρόγραμμα, αλλά η θέση μου ως Υπουργός Εξωτερικών μου επιβάλλει να είμαι εδώ σήμερα, γιατί αυτό που μας κάνει χρήσιμους είναι να προσφέρουμε στον τόπο μας. Όταν από την πρώτη στιγμή ο κύριος Ζαΐμης μίλησε για την μακροπεριφέρεια της Μεσογείου, για μας το Υπουργείο των Εξωτερικών ήταν μια σημαντική ευκαιρία. Ούτως ή άλλως έχουμε δομήσει μια στρατηγική στις διεθνείς μας σχέσεις των τριμερών σχημάτων. Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος, Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, ένα τετραμερές που ξεκινάει αυτή τη στιγμή που είναι Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος και Γαλλία, 3+1, που είναι τα καινούργια μοντέλα, αν θέλετε, άσκησης εξωτερικής πολιτικής. Τριμερές σχήμα που με τη συνεργασία της περιφέρειας, και εδώ πρέπει να υπογραμμίσω ότι η περιφέρειά μας τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια έντονη εξωστρέφεια, όσες φορές και όποτε χρειάστηκε, όχι μόνο ήταν ανοιχτή η πόρτα από υποχρέωση, ήταν έμπρακτο το ενδιαφέρον και συμμετοχή. Γι' αυτό το λόγο, σαν Υπουργείο των Εξωτερικών, κάναμε την πρώτη τριμερή μας συνάντηση Ελλάδα-Κύπρος-Αρμενία στην Πάτρα. Υπογραμμίζω ότι είναι η πρώτη συνάντηση που έγινε εκτός Αθηνών, η πρώτη τριμερή που γίνεται εκτός Αθηνών. Και ο λόγος που έγινε εδώ δεν ήταν το τι κατάγαμε από εδώ. Ο λόγος που έγινε ήταν ότι η περιφέρεια έχει πάντα ανοιχτή πόρτα, ανοιχτά αυτιά, ανοιχτά μυαλά και θέλει να βάλει την περιοχή μας μπροστά στο κομμάτι της εξωστρέφειας. Στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και να βρούμε τους τρόπους έτσι ώστε μέσα από τη δουλειά που έχει ήδη γίνει από την περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας και από τον Αντιπεριφερειάρχη τον κύριο Ζαΐμη και μέσα από τα δικά μας δίκτυα στο Υπουργείο των Εξωτερικών, πώς θα μπορέσουμε να, όχι μόνο να δημιουργηθεί αυτή η μακροπεριφέρεια, αλλά η Δυτική Ελλάδα να ηγηθεί αυτής της προσπάθειας. Είναι σημαντικό όχι μόνο για λόγους επικοινωνίας, για λόγους ουσίας. Τέτοιου τύπου σχήματα έχουν μόνο να προωθήσουν τα πράγματα και έχουμε όλοι μας να κερδίσουμε. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι είμαστε σε μια περιφέρεια που σε αυτή την πλευρά της Ελλάδος η χώρα μεγάλωσε. Με την υπογραφή της ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας η χώρα μεγάλωσε. Η περιοχή μας μεγάλωσε. Η περιφέρεια μεγάλωσε. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Άρα θα είμαστε αρρωγοί και μετά τις εκλογές σε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια εθνική προσπάθεια και είμαι σίγουρος, είμαι πραγματικά σίγουρος, ότι ανοίγει μια πόρτα. Η πύλη της Ευρώπης θα πρέπει να είναι όχι μόνο πύλη εισόδου, αλλά και πύλη εξόδου. Η εξωστρέφεια είναι το μέλλον μας. Αυτή η πόλη μεγαλούργησε όταν έβλεπε την Ευρώπη και όχι όταν της γυρνούσε την πλάτη. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον Νεκτάριο Φαρμάκη, για την αμέριστη εμπιστοσύνη που έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, κυρίως στο κομμάτι της επαφής της περιφέρειας της Ελλάδας με τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, αλλά και γενικά στις εξωτερικές σχέσεις και στο πλαίσιο της EPMR, της Επιτροπής Παράκτειων Περιφερειών, που είμαστε μέλος εδώ και πολλά χρόνια. Και να ευχαριστήσω και τον Υπουργό, τον κύριο Κατσανιώτη, διότι το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ έχει ενημερωθεί και ο κύριος Δένδιας και ο κύριος Κατσανιώτης, έχουν δείξει έμπρακτο ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία μας και το δείξανε ως παρευρισκόμενοι και στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας που έγινε στις Βρυξέλλες πριν περίπου από 20 μέρες με εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών. Εγώ θα συμπληρώσω αυτά που είπαν πολύ σωστά και οι δύο κύριοι πριν,
και αυτό που ο κ. Φαρμάκης, ότι στη Μεσόγειο έχουμε σημαντικά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε από κοινού. Ένα παράδειγμα θα φέρω, ότι η αύξηση της θερμοκρασίας στην περιοχή της Μεσογείου είναι κατά 20% ταχύτερη από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Είναι ένα στοιχείο στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής που θα πρέπει να μας ανησυχήσει, αλλά και να μας ενεργοποιήσει στο να δούμε από κοινού περιφέρειες, δήμοι και κράτη να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Θα σας πω μόνο ότι αυτή η πρωτοβουλία θέλει να προχωρήσει σε ένα σύστημα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης με τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών, καθώς και των αντίστοιχων ενώσεών τους και των ευρωπεριφερειών. Ο βασικός λόγος που γίνεται αυτή η πρωτοβουλία είναι έτσι ώστε όταν προχωράμε σε διεθνείς σχέσεις και σε διεθνείς συνεργασίες, σε προγράμματα, να έχουμε ήδη συζητήσει και μακάρι και οριμάσει λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών. Οι διεθνείς σχέσεις δεν είναι μόνο οι γεωπολιτικές εντάσεις που υπάρχουν. Οι διεθνείς σχέσεις θα πρέπει να αντιμετωπίζουν και να απασχολούν και τα τοπικά προβλήματα των κοινωνιών. Όταν κάνουμε συζητήσεις με μια άλλη χώρα, θα πρέπει να ξέρουμε στο επίπεδο περιφέρειας και δήμου δηλαδή, ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα που έχει η συγκεκριμένη χώρα. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια στενή συνεργασία σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμων και περιφερειών, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί εκπροσώπησα και την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων σε αυτή τη διαδικασία, στις Βρυξέλλες, στην υπογραφή. Και πέραν του πολιτικού εγχειρήματος, υπάρχει και το πρακτικό, το οποίο νομίζω ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο τους πολίτες. Είναι ότι εφόσον αυτή η στρατηγική περάσει και στο Συμβούλιο των Υπουργών, ήδη ψηφίστηκε από την Επιτροπή των Περιφερειών τον Οκτώβριο του 2022, εφόσον έρθει και στο Συμβούλιο των Υπουργών και είμαστε χαρούμενοι που το έχει αγκαλιάσει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η διαδικασία είναι ότι με γνώμη, και εφόσον το ψηφίσουν βέβαια στο Συμβούλιο Υπουργών, να πάει στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εκεί να συζητηθεί το ενδεχόμενο άνοιγμα και ενός χρηματοδοτικού εργαλείου. Ενός εργαλείου το οποίο θα μπορεί να δώσει προγράμματα διακρατικά σε όλες τις χώρες, και αυτές που είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτές που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εμάς μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και θα εστιάσουμε πάρα πολύ και στο κομμάτι της Ανατολικής Μεσογείου, διότι ήδη υπάρχουν κάποια προγράμματα, κυρίως για την Δυτική Μεσόγειο, τα οποία τρέχουν. Για την Ανατολική Μεσόγειο όχι τόσα πολλά. Θεωρούμε ότι πρέπει να μπουν όλες οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, διότι αυτό θα βοηθήσει, αν θέλετε, και τη μείωση των εντάσεων. Όταν υπάρχουν, όσο περισσότερα προγράμματα υπάρχουν, όσες περισσότερες σχέσεις έχουμε σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών, θεωρώ ότι έτσι μειώνονται και οι όποιες εντάσεις υπάρχουν. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Και θα κλείσω λέγοντας ότι η εξωστρέφεια που έχει δείξει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Περιφερειάρχης μας είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Η Περιφέρεια έχει βασικό ρόλο βέβαια να αντιμετωπίζει τα προβλήματα της κοινωνίας, των πολιτών, σε έργα υποδομών, υπηρεσιών κτλ. Αλλά έχει και ένα πολιτικό ρόλο, τον οποίο θα πρέπει να τον βλέπει και είναι πολύ σημαντικός, και όχι μόνο για τα τεκτενόμενα στην Ελλάδα, αλλά και τα τεκτενόμενα στην Ευρώπη και γενικότερα. Παραδείγματος χάρη, εμείς ξεκινάμε και ήδη έχουμε την αδελφοποίηση με μια περιφέρεια της Γερμανίας ήδη, και προχωράμε και σε μια αδελφοποίηση με μια περιφέρεια της Κίνας τον επόμενο μήνα, και τη συνεργασία του Πανεπιστημίου της Πάτρας, είναι πολύ σημαντικό αυτό, πάντα σε σύμφωνη γνώμη με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τις διαδικασίες που προβλέπονται. Η διπλωματία της τοπικής αυτοδιοίκησης.